Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη του αγώνα στην Λεμεσό. Γκρίσιαμ αντίον Πολυκάπ, οι δύο καλωσφαιριστές στο Τζάμπολ με την πρώτη κατοχή στην ομάδα της άμοχος του. Η ανόρθωση λοιπόν στην πρώτη επίθεση με τον Wade να αφήνει στον Ελευθερίου. Βγαίνει από τα screen ο Μουόσα που θα πάει στο καλάθι και θα πετύχει το πρώτο καλάθι Ελευθερίου. Ραφαήλ Ελευθερίου που έπαιξε και στον Απόλλωνα, ένας καλός ποδοκαλοσφαιριστής νεαρός, αλλά με αρκετές προβλήματα τραυματισμών παλαιότερα. Το σιούτ από τη γωνία ελεύθερος για τρεις ο Βέιτ. Πολύ ωραία η πάσα στη weak side από την επίθεση της ανόρθωσης που έδωσε ευκαιρία για το πρώτο τρίποντο της ομάδας της αμοχώς του. Η ΑΕΚ ψάχνει να σιούτ από τη weak side με τον Σνάιντερ, με τον Strong να σκοράρει το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. Ο Jesse Hunt τώρα τα συμπλήρωσε με το φάουλ. Όχι, λέει κάτω, συμπλήρωσε τα πέντε ομαδικά. Εντάξει. Κάποια πράγματα για θα τα διορθώσουμε και αυτά σιγά σιγά με τις ρομποτικές κάμερες. Ελευθερίου. Ελευθερίου που έχει ήδη δύο ασίς σήμερα. Που έπαιξε σχεδόν 8 λεπτά με δύο πόντους, δύο ασίστ. Στη θέση του πέρασε ο Αρτέμος τον Μπάζος. Σνάιντερ θα πάρει το rebound στο σούτ της ανορθώσης. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Σνάιντερ, Παντελή, ο αρχηγός της ΑΕΚ. Έδωσε στον Μανολόπουλο. Αυτός βγάζει έξω στο Σνάιντερ. Κάνει την προσποίηση. Προσπαθεί να διάσει την άμυνα της ανορθώσης. Παντελή στη weak side. Το σούτ για τρεις μέσα. Καλάθι τριών πόντων για την Πετρολίνα ΑΕΚ με τον Σωτήρη Μανολόπουλο. Εξουδετερώνουν την σαφώς ανωτερότητα της ανόρθωσης στο ποσοστό ευστοχίας. Η μπάλα στον Χαντ, βγάζει έξω στο Strong για τρεις, βάζει μπροστά την ΑΕΚ. Καλάθι τριών πόντων για τον γκάρ της ΑΕΚ, τον Ντάριον Strong. Εκτός στόχου, όπως είδατε, Σνάιντερ στο fast break, προς το post, πετυχαίνει το καλάθι. 23-31, ξανά time out αυτή τη φορά από τον coach. Εύκολα τρυπάει την άμυνα της ανόρθωσης η ΑΕΚ. Κρυά, ο Μαντοβάνη θεωρώ ότι τον ενόχλησε όσο χρειαζόταν για να μην μπορεί να σκοράρει εκεί. Η ΑΕΚ άλλο ένα fast break με τον Παντελή να στοχεί στο τέλος του ημιχρόνου. Και ο Σνάιντερ λοιπόν που κλείνει το πρώτο ημίχρονο εδώ με 12 πόντους, 5 rebound και 7 assist. Σνάιντερ για 3 σκοράρει. Καλάθι τριών πόντων από τον Quentin Snyder που φτάνει τους 17 πόντους και η ΑΕΚ σε θέση οδηγού. Quentin Snyder θα ροκανίσει το ρολόι, παίρνει το πίκ από τον Γκρίσια, Μαντοβάνη θα δοκιμάσει για τρεις ο Μαντοβάνη και το βάζει. Καλάθι τριών πόντων από τον Ρομπέρτο Μαντοβάνη που είναι παίκτη. Στο πλήν 11 η διαφορά. Μανολόπουλος για τρεις θα στοχίσει, ο Μουός θα κατεβάζει το rebound. Η ανόρθωση που δείχνει ανεβασμένη εδώ και λίγη ώρα. Πρώτη φορά κάτω από διψήφιο η διαφορά μετά από αρκετή ώρα. Η ασίστ από τον Μουόσα στις 5 ασίστ. Το σιούτ για 3 από τον Μπράντλι. Καλάθι τριών πόντων. Ο Μπράντλι βάζει 5 κολλητούς πόντους και η διαφορά στους 4. Χαντ. Παντελή κυκλοφορία στην περιφέρεια, Μανολόπουλος από μακριά, ευστοχή ξανά από πολύ μεγάλη απόσταση. Μόσα ήταν η 8η του ασίστ. Θα περάσει το κέντρο ο Σνάιντερ και δεν θα δοκιμάσει για σιούτ. Σεβόμενος στην αντίπαλη ομάδα. Εκεί οι αγκαλιές από τους καλωσφαιριστές των δύο ομάδων. Το τέλος του αγώνα λοιπόν θα βρει νικήτρια την Πετρολίνα ΑΕΚ. 81-70 είναι το τελικό σκορ από την Λεμεσό, από τη δεύτερη τεχνική σχολή της Λεμεσού.